Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς διαχειριζόμαστε το MailChimp αφού κάνουμε login στο λογαριασμό. Έτσι, στα αυτά που έχουμε στο eShop θα έχετε κωδικούς, εξαρτάται σε ποιο project δουλεύετε. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο το μενού τώρα που υπάρχει στο MailChimp. Έχουμε campaigns που είναι οι καμπάνιες που κάνουμε, έτσι, είτε στέλνουμε ένα newsletter, είτε ρυθμίζουμε κάποιο pop-up message, είτε κάνουμε κάποιον αυτοματισμό. Templates είναι template που μπορούμε να κάνουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ήδη υπάρχοντα. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω βάλει για το icon outfit ένα template το οποίο το αλλάζουμε, το κάνουμε όπως θέλουμε. Εδώ έχουμε τις λίστες μας, όπου εδώ παρακολουθώ και βλέπω πόσους subscribers έχω, αν έχουν γίνει unsubscribes και τα λοιπά. Αν πατήσω εδώ μπαίνω μέσα. Θέλει λίγο συνήθεια το MailChimp, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, ούτε δύσκολο είναι. Αν πατήσω stats, μισό λεπτό να φορτώσει. Overview. Εδώ έχω 2 unsubscribe που μπορώ να τους αφαιρέσω τελείως. Στην περίπτωση που αφαιρώ κάποιο unsubscribe, θα τον αφαιρώ και από το eShop, έτσι. Κάτι τέτοιο δεν θα κάνετε εσείς. Τα βλέπω εγώ αυτά και μπορώ και τα ρυθμίζω είτε σε PrestaShop είτε σε WordPress, ανάλογα το που υπάρχει το κάθε eShop. Εδώ στις 2 περιπτώσεις, επειδή έχουν μπει από λίστα του επιχειρηματία, εγώ θα τους σβήσω. Λοιπόν, εδώ μπορώ να γράψω delete. Πατάω delete και έφυγε. Εγώ ενώ delete, δηλαδή subscribe, να το πω cleaned. Είναι cleaned, δηλαδή δεν μπορούσα να πάρουν τέτοιο. Δεν πειράζει. Θα το ξαναδοκιμάσω. Θα κάνω delete. Και θα επιλέξω delete and remove. Δηλαδή να φύγουν τελείως από τη λίστα. Αν θέλουν μπορούν να ξαναγραφτούν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πατάω delete και φύγανε. Ωραία, οπότε ξαναπηγαίνω στο overview και θα δω ότι έχω 20, ήταν πρέπει να 18, όχι 20. 20 cleaned contacts. Cleaned contacts τι σημαίνει? Ότι κάνανε hard bans, δηλαδή το email τους δεν δουλεύει καθόλου. Δεν, είτε έχει γεμίσει είτε δεν υφίσταται πια. Οπότε, αν ανοίξω εδώ παράδειγμα την πρώτη επαφή, μου δίνει κάποιος hard bans, όπως το είπα. Δηλαδή έφυγε στις 10:38, ένα email που είχαμε στείλει τότε για το Black Friday, έκανε hard bans. Δεν υπάρχει, είναι κλειστό δηλαδή, ή δεν υφίσταται το email ή έχει γεμίσει και δεν λαμβάνει email. Δεν θέλουμε τέτοιες επαφές στις λίστες μας, τις λίστες μας θέλουμε καθαρές, οπότε όλες αυτές τις cleaned contacts θα τις αφαιρέσω να φύγουνε. Λοιπόν, select visible, delete. Delete and remove, delete. Δεν θέλω archive, δεν θέλω κάποιο αρχείο δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, έφυγαν και αυτές. Οπότε έχω τη λίστα μου καθαρή. Αυτό μπορεί να το κάνω και σε μερικές περιπτώσεις όταν έχω subscribers οι οποίοι ποτέ δεν διαβάζουν email, έτσι. Στη δικιά μου τη λίστα την προσωπική, ας πούμε, για επιχειρηματίες ή για υποψήφιους συνεργάτες που έχω, το κάνω αυτό. Βλέπω τα contacts που έχω, βλέπω αν ανοίγουν email, αν δω το άλλος έχει ανοίξει 5-6 μήνες email, το διαγράφω, δεν υπάρχει λόγος να τον κρατάω, θέλω τη λίστα μου καθαρή. Average open rate εδώ 26,9, θέλουμε πάνω από 20% που είναι καλό. Είμαστε ok. Οπότε, αν κάνω manage contacts, view contacts, μπορώ να δω και τις επαφές μου εδώ, γι' αυτό που σας έλεγα πριν. View contacts, γιατί δεν μου το άνοιξε. Όχι, δεν θέλω. Πήρε κάποιο φίλτρο προφανώς. Ναι, οκ. Λοιπόν, ωραία. Εδώ έχω τις επαφές μου. Βλέπετε ότι και τους πελάτες από το eShop τους έχω πάρει με όλα τους τα στοιχεία. Λοιπόν, ωραία. Εδώ αν πάμε για παράδειγμα και εδώ λίγο το rating που υπάρχει,
Θα δω εδώ ότι έχω με ένα αστεράκι, έτσι. Κάνει και contact rating το MailChimp. Αν μπω σε αυτή την επαφή εδώ, θα δω ότι έφυγε με ένα soft bounce. Στα soft bounce γενικά τα κρατάω. Για κάποιο λόγο γύρισε πίσω, δεν το πήρε. Οπότε το κρατάω. Αν συνεχίσει να μου το κάνει αυτό, μπορεί να την αφαιρέσω μετά. Έτσι, γι' αυτό την έχει και προφανώς ένα αστέρι εδώ. Λοιπόν, πάει αυτό. Αν θέλω να κάνω add contacts στη λίστα, να προσθέσω επαφές, μπορώ να προσθέσω έναν ή να κάνω import. Έτσι, με διάφορους τρόπους. Ή μαζικά, ή με copy-paste. Υπάρχουν εδώ τώρα, αν χρειαστείτε κάτι θα σας το δείξω όπως δουλεύει. Πάμε να φτιάξουμε ένα newsletter. Λοιπόν, πάω campaigns. Εδώ μπορώ να χωρίσω και τις καμπάνιες μου σε folders αν θέλω. Δηλαδή αν έχω ένα λογαριασμό με πολλές επιχειρήσεις, εγώ στο προσωπικό μου το κάνω έτσι και το ξεχωρίζω. Τώρα το συγκεκριμένο e-shop το έχουμε βάλει σε ξεχωριστό λογαριασμό, γιατί το PrestaShop συνδέεται με ένα λογαριασμό MailChimp. Δεν μπορεί να συνδεθεί ένας λογαριασμός MailChimp με πολλά PrestaShop, ενώ στο WordPress γίνεται. Λοιπόν, μπορώ να χτίσω και πάνω στο Black Friday, να το δω αυτό, το email, να δω πώς ήταν, και μπορώ να χτίσω πάνω και στο προηγούμενο αν θέλω. Λοιπόν, ναι, είχαμε στείλει αυτό με κωδικό για να ψωνίσει. Okay. Να δοκιμάσω ότι τα link είναι εντάξει. Ναι, οπότε, okay. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που τα έχουμε έτοιμα εδώ. Τώρα το συγκεκριμένο, επειδή είναι free account, έχει και το κουμπί του MailChimp, εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι εντάξει και τα link, δεν χρειάζεται να τα βάλω από την αρχή, οπότε μπορώ να χτίσω πάνω σε αυτό. Ό,τι έκανα το κλείσα. Λοιπόν, θα τσάξω από την αρχή. Dashboard. Λοιπόν, campaigns. Είπα να χτίσω πάνω στο προηγούμενο, οπότε μπορώ εδώ να κάνω ένα replicate και ουσιαστικά να φτιάξω ένα αντίγραφο το οποίο θα χτίσω πάνω σε αυτό το καινούργιο μου, την καινούργια μου καμπάνια. Τα παίρνει όλα δεδομένα, πρέπει να τα αλλάξω βήμα-βήμα. To all subscribers contacts, να πάει σε όλους, 221 recipients. Ωραία. Λοιπόν, edit, choose list, έχουμε μία, 221 είναι, ωραία, save. Λοιπόν, θα φύγει από το email. Τίτλους είπαμε γράφουμε, δεν γράφουμε λέξεις όπως εκπτώσεις, προσφορές, ποσοστά και τέτοια, έτσι. Προσάνω να στέλνουμε ένα προσωπικό μήνυμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να στέλνουμε ένα newsletter. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και για εσένα. Κάτι τέτοιο. Για να τους δώσουμε έτσι το κίνητρο να μπουν και να δουν τα email. Λοιπόν, ίσως αν βρω και εδώ κάτι χριστουγεννιάτικο. Εδώ που λέει snippet, είναι το ακριβώς από κάτω μια περιγραφούλα που βγάζει συνήθως σε κάποια email.
τέτοιο. Λοιπόν, ωραία. Το σώζω και αυτό. Και πάω τώρα στο design, έτσι, να φτιάξω το email μου πώς θα είναι. Λοιπόν, αν έχω και συνδεμένο το κατάλογο με το τέτοιο, αν έχω συνδεδεμένο το κατάλογο με το MailChimp, τραβάει όπως δείξαμε στις διαφημίσεις του Facebook, ότι έχουμε συνδεμένο το κατάλογο μας βγάζει τα προϊόντα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βγάζει προϊόντα και να τραβάω από εδώ προϊόντα. Σε συγκεκριμένο παράδειγμα δεν το έχουμε αυτό, θα το δείτε σε e-shop που είναι συνδεδεμένα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ έχουμε, θα κάνω replace τη φωτογραφία. Η επιχειρηματία θέλω να βάλουμε αυτήν. Για να δω αυτή η φωτογραφία που έχουμε εδώ. Είναι PNG, είναι μεγάλη. Αν κάνουμε μία τις πληροφορίες και εδώ ότι είναι 1,1 MB, μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πολύ ωραίο tool, το tinypng.com, στο οποίο να ανεβάσω τη φωτογραφία μου. Και να την κάνω compress, χωρίς να χάσει ποιότητα. Ένα πολύ καλό εργαλείο. Το οποίο τι κάνει, μας διαμορφώνει τις φωτογραφίες μας, έτσι ώστε να ανεβούν στο ίντερνετ και να μην αργούν στη φόρτωσή τους. Εδώ μου την έχει ρίξει 64%, κάνω download. Και την αποθηκεύω. Οπότε την έχω εδώ. Τώρα ο τίτλος της φωτογραφίας δεν με ενδιαφέρει γιατί σε email θα μπει. Αν έμπαινε σε site θα με ενδιαφέρει. Αν δείτε, δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή είναι η πρώτη φωτογραφία αυτή, η δεύτερη που έκανα compress αυτή και δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητά τους. Δεν μπορείς να την καταλάβεις με το μάτι. Αλλά παρόλα αυτά το μέγεθος τους έχει μεγάλη διαφορά. Θέλουμε γενικά, οπότε από εδώ θα τη διαγράψω, delete, και θα ανεβάσω την καινούρια. Έτσι θα φορτώνει πιο γρήγορα το email, έτσι. Πολύ βασικό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Και θα τη φέρω και στο μέγεθος που θέλω. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να τη φορτώσει. Ωραία. Sales σε επιλεγμένους κωδικούς. Ωραία. Θα το αφήσω έτσι. Μικρύνω λίγο. Κάνω edit για να μικρύνω λίγο το μέγεθος. Μάλιστα, άλλαξε και το edit που είχανε, βάλαν το καινούριο. Λοιπόν, brush frame overlays, transform. Στο transform τι έχουμε, square 4-3, πολύ καλύτερο. Custom. Εδώ θεωρώ ότι είναι τελείως καινούριο αυτό. Αλλά θέλω να ρίξω
να την κάνω σε 500 width. Όχι, άκυρο. Και δεν μου το πάει πίσω. Πειράζει, πατάω close χωρίς να κάνω save και ξαναπατάω edit. Είναι καινούριο αυτό, τώρα μπήκε. Είχανε κάποιο άλλο edit μέσα στο Bellis, τώρα έχουν βάλει προφανώς ένα καλύτερο. Για να δούμε. Εδώ. Transform. Θα πατήσω square, ναι, μου το βγάζει έτσι. Μας ενδιαφέρει αυτό. Όχι, εδώ μου αλλάζει. Adjust. Με έχουν βάλει φίλτρα. Text, text design, sticker, brush, frame, overlays. Overlays. Έχω βάλει, δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί τώρα αυτό έτσι. Αλλιώς θα πρέπει να κόψω σε ένα δικό μου editor τη φωτογραφία για να τη βάλω. Προφανώς. Γιατί βλέπω δεν μου δίνει κάτι εδώ. Αυτό είναι για να αλλάξω αν θέλω. Δεν μου την αλλάζει μέγεθος. Reset default. Κλείσω αυτό. Ναι, θα πρέπει να την μικρύνω. Για να, θα πρέπει να μικρύνω τη φωτογραφία για να την βάλω. Δεν πειράζει, τώρα την αφήνω έτσι αυτή. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να περάσουμε. Για κάθε κομμάτι που δουλεύω, πατάω save and close, πάω στο επόμενο. Λοιπόν, αλλάξουμε το μισή τιμή σε όλα. Εδώ λίγο κειμενάκι πάντα το θέλουμε, μέσα στο email. Θα τα έλεγα για τις γιορτινές μέρες. Λοιπόν, επιλεγμένους κωδικούς. Ωραία, το αφήνω έτσι. Σβήνω αυτό το κομμάτι. Δεν το θέλω. Στο δείτε όλη την κολεξιόν έχω το link για να μπουν στο κατάστημα. Ωραία. Tip. Εντάξει, αυτό είναι για τον κωδικό που τρέχαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν έχουμε κάποιο κωδικό. Από τις φωτογραφίες μπορώ να παίξω τώρα εδώ από το e-shop και να βάλω κάποια που με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ας μπούμε στα φορέματα που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ αυτήν την περίοδο. Λοιπόν, και όπως κάναμε και με τις διαφημίσεις. Επίσης μπορώ να μπω και στην διαφήμιση που έκανα έτσι και να πάρω και εικόνες από τα εύκολα με screenshot. Δηλαδή όπως με βολέψει για να μπορέσω να τις βάλω. Αν μπούμε εδώ για παράδειγμα. Επιλέξω τη διαφήμιση και κάνω προεπισκόπηση. Με
τρομερός για υπολογιστές. Ποια διαφήμιση που έβγαλε. Ναι, αυτό το post μου αρέσει, οπότε θα το πάρω. Θα την πάρω τη φωτογραφία να τη χρησιμοποιήσω. Την ανεβάζει. Μπορώ να βάλω και image group και να βάλω 2 ή 4 ή όσες θέλω φωτογραφίες. Στη φωτογραφία μπορώ να βάλω φυσικά και link και να εισάγω το link που θέλω στο συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα εδώ ας βάλουμε το τρίτο. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω τώρα εδώ να δοκιμάσω διάδες φωτογραφιών και να δούμε τι άλλο θα βάλουμε. Εδώ. Χρησιμοποιώ το light shot και από εδώ μπορώ να κάνω και ένα screenshot έτοιμο και μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ίδια ακριβώς πράγματα που βλέπει και ο άλλος στη διαφήμιση, έτσι, κάτι το οποίο το έχει ξαναδεί, το γνωρίζει εύκολα. Λοιπόν. Ή ακόμα καλύτερα, νομίζω ότι αν το κάνω και προβολή στις ενημερώσεις, θα μου το βγάλει και ακόμα πιο μεγάλο, σε καλύτερη ανάλυση πιθανόν. Το ίδιο είναι περίπου. Όχι, νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, να πάρω. Λοιπόν, κάνω upload. Ωραία. Τώρα να βάλω και τα link. Ένα είναι αυτό. Για να πατάει ο άλλος κατευθείαν και να τον πηγαίνει στο προϊόν, έτσι. Και το άλλο είναι το φόρεμα mini croisé με τα λιζέ. Link εδώ. Ωραία, έτοιμο. Κάτω έχουμε social media. Ρυθμίζουμε από εδώ τα link που θέλουμε και τα υπόλοιπα για το unsubscribe. Εδώ είναι καλό να γράψουμε και αυτό
Εδώ, αν θέλω, μπορώ να βάλω και άλλα, έτσι, να βάλω και άλλα κομμάτια, θα δει κάποιος. Αλλά αν πιάσω αυτό που θέλω και πατήσει κάποιο από αυτά τα link που έχω βάλει, θα μπει και θα δει το e-shop και μπορεί να ψάξει η πελάτησα, να ψάξει αυτό που θέλει να βρει. Οπότε, αφού έχω τελειώσει όλη τη διαδικασία, πατάω Save and Close. Λοιπόν, είμαι εδώ, εντάξει, πατάω Send. Α, το όνομα. Όλα κολλάνε σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπάρχουν μέρες που... Icon Outfit 12-12. Το βάλω έτσι να ξέρω πότε έχει φύγει. Πατάω Save. Καλό είναι και το συνιστώ πάντα να κάνετε ένα send a test mail εδώ στο email σας, έτσι ώστε να βλέπετε ότι όλα είναι εντάξει και το βγάζει σωστά. Οπότε όπως είμαστε εδώ, πατάω send, send now και έφυγε. Αυτό είναι.